μετά από εμβολίες που είχα για το αν λειτουργεί ο νόμος της σύλληψης ή όχι, μετά από 5 μήνες παρακολούθησης διάφορων σεμιναρίων στο ίντερνετ, φυσικά πολλές ώρες, 2, 3, 4, 5 ώρες τη μέρα, πλέον έχω φτάσει να ακούω και 6 και 8 ώρες τη μέρα σεμινάρια ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Κατάλαβα για αρχή το ότι ο νόμος της σύλληψης και το ότι σκεφτόμαστε είμαστε και το ότι οι τοξικοί άνθρωποι απέναντί μας δημιουργούν προβλήματα και άχρηστα τα οποία δεν παίζουν κάποιο ρόλο και ότι απλά τα φουσκώνουν για να τα δραματοποιούν. Κατάλαβα το ότι αν κρατάμε την ψυχολογία μας δυνατή, ελπιδοφόρα, προσπαθώντας για το καλύτερο κάθε μέρα για μας και την οικογένειά μας, θα καταφέρουμε και το καλύτερο και για τους γύρω μας. Όντας αυτά τα πράγματα, έφτασα στο σημείο, ξαναλέω, το ότι είναι αλήθεια. Προσπαθώντας καθημερινώς να κάνω αυτά που μαθαίνω και ακούω τον τελευταίο καιρό, πραγματοποιούνται διάφορες ευχές μικρού μεγέθους, ανάλογα με τον καθένα, στην καθημερινότητά μου. Βλέπω το ότι ισχύει και ότι δεν είναι μπαρούφες αυτά που μας λένε, που λένε, και ότι απλά οι μεγάλοι γύρω μας επενδύουν στο φόβο μας. Επενδύοντας στο φόβο μας, αρρωσταίνουμε και εμείς ψυχολογικά και υποσυνείδητα και σωματικά. Άρα αυτοί κερδίζουν από φάρμακα, ψυχοφάρμακα, γιατρούς και άλλα τράβαλα. Ενώ μπορούμε όλα να τα στρώσουμε και να τα φτιάξουμε αν αλλάξουμε την εικόνα στο κεφάλι μας. Και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και το τι θέλουμε στη ζωή μας. Βάζουμε υψηλούς στόχους για να καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Η Οδύσσια είναι το νόημα. Μυθάκι, κάποια στιγμή θα καταλήξουμε. Θα δούμε τα αποτέλεσμα. Καλά είναι να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, είτε είναι μεγάλα, είτε είναι μικρά, είτε είναι ελάχιστα. Πρέπει να φέρουμε στην καθημερινότητά μας ωραίες στιγμές να μας χαροποιούν, γιατί αυτές καταφέρουν και σβήνουν τα διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα γενικά που περνάμε εμείς αυτή την περίοδο σίγουρα είναι βαριά κατά εμάς κάθε μέρα, αλλά αν τα συγκρίνουμε με προηγούμενες εποχές, η ζωή μας είναι πάρα πολύ πιο εύκολη. Απλά ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Γιατί χάνουμε κάποιες ανέσεις. Που οι ανέσεις αυτές στο μυαλό μας είναι, χάνονται γύρω μας είναι. Αυτά προς το παρόν και έπειτα και συνέχεια.